Για μένα το πραγματικά αισιόδοξο κομμάτι είναι αν πάρουμε στα σοβαρά και κυριολεκτικά την πρόθεση μεγάλου μέρους του εκλογικού σώματος για κυβερνήσεις συνεργασίας. Για μένα είναι ελπιδοφόρο το ότι το ποτάμι έρχεται τρίτο, όχι για άλλο λόγο. Πρώτα απ' όλα διότι εξοβελίζει από την τρίτη θέση, διώχνει από την τρίτη θέση τους φασίστες της Χρυσής Αυγής. Ήδη αυτό είναι κέρδος για την ίδια τη δημοκρατία. Αλλά και επειδή στην ατζέντα του βάζει τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Να διευκρινίσω κάτι. Και σε δύο κόμματα που έχουν τόσο δαιμονοποιημένη ρητορική ο ένας για τον άλλον, μπορεί να χρησιμεύσει όντως. Αν με επιτρέπετε μόνο. Ως μία γέννηση. Απλά σας δώσω ένα στοιχείο που εσείς φυσικά το γνωρίζετε, αλλά στους τηλεθεατές πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι άγνωστο. Το αν ένα κόμμα έχει τη δυνατότητα να είναι αυτοδύναμο, δηλαδή να πάρει 151 βουλευτές, δεν έχει σχέση με την απόστασή του από το δεύτερο, με αυτόν τον εκλογικό νόμο, δεν έχει σχέση με την απόστασή του.